Όπως είναι το εθνικό ποτό των Ελλήνων, το ούζο, που είναι ευρέως διαδεδομένο και στους τουρίστες. Η γνώμη μου είναι ότι το ούζο είναι ελληνικό και μόνο ελληνικό. Πώς είναι η βότκα, ας πούμε, ρωσική. Έτσι είναι και το ούζο, ελληνικό. Σημαντικό μας πρόβλημα στη διατήρηση ενός προϊόντος ως παραδοσιακού δημιουργούν οι απομιμήσεις. Εάν βέβαια τους αρέσει κάτι πιο τουριστικό, που εκεί είναι το μαϊμού το ούζο, ας το πάρουνε. Τους λες ότι δεν είναι καλό, ας το πάρεις για ενθύμη, ας πούμε. Ο Βλάσης Φιλιππόπουλος είναι από τους ελάχιστους ποτοποιούς στη χώρα που παράγουν με μεράκι αυθεντικά προϊόντα διπλής απόσταξης με τον παραδοσιακό τρόπο. Στο αποστακτήριο του κυρίου Φιλιππόπουλου ακολουθείται η παραδοσιακή μέθοδος παρασκευής με όλα τα αρωματικά και την καθαρότητα των πρώτων υλών. Όπως αναφέρει, τα περισσότερα ούζα του εμπορίου δεν είναι αποτέλεσμα διπλής απόσταξης. Οι περισσότεροι λοιπόν ποτοποιοί αυτοβαφτίζονται ποτοποιοί, δεν τους ενδιαφέρει κανένα ποιοτικό στοιχείο. Το λιγότερο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό και τους ενδιαφέρει μόνο να φτιάξουν φθηνό προϊόν να είναι ανταγωνιστικό σε τιμή. Οι γεωγραφικές ενδείξεις γίνεται μια προσπάθεια να διατηρηθούν, καθώς ποτά, όπως είναι η μαστίχα Χίου ή το κίτρο Νάξου, επιτρέπουν τη συνέχιση μιας δραστηριότητας πολλών αιώνων που δίνει έμφαση στους πατροπαράδοτους τρόπους παραγωγής.